say thank you for all the fans. And it's the first time I take a prize like this, and I hope it's not last time. Thank you very much. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους φιλάθλους που μου έδωσαν αυτό το βραβείο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω κάτι ανάλογο και ελπίζω να μην είναι η τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ευκαιρία που τον έχουμε εδώ, είναι κάποιες μέρες στον ΠΑΟΚ, πήρε μια απόφαση να συνεχίσει εδώ την καριέρα. Πώς αισθάνεται στη Θεσσαλονίκη και στην ομάδα γενικότερα? Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ καλά τις πρώτες δύο εβδομάδες, πολύ χαρούμενος. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα να πάρει τις νίκες που πρέπει και όλοι μαζί να... την ομάδα την αισθάνομαι και σαν οικογένεια και όλοι μαζί να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Μέσα σε αυτό το διάστημα έζησε δύο άκρως αντίθετα παιχνίδια της ομάδας. Ένα εντυπωσιακό 5-1 επί του Όφη και μία ήταν από τον Παναθηναϊκό σε ντέρμπι με ένα, αλλά από το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε πολλές απαιτήσεις. Χθες πήγαν και ο παδί στην προπόνηση. Ποια είναι η πρώτη του έτσι, εικόνα για την ομάδα? Αντιλήφθηκε και ο Δής ότι είχε έρθει σε μία ομάδα υψηλών απαιτήσεων? Πώς το... Κατάλαβα χθες πόσο σημαντική είναι η ομάδα για τους φιλάθλους καταρχήν. Κατά δεύτερον, αυτά τα σκαμπαναβάσματα ποτέ δεν είναι καλά για μια ομάδα. Κάποια στιγμή να κερδίζεις με μεγάλο σκορ και τρεις μέρες μετά να χάνεις χωρίς προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτά τα σκαμπανεβάσματα ενδεχομένως να οφείλονται και στο ότι ήρθαμε αρκετοί καινούργοι παίκτες, οι οποίοι χρειαζόμαστε και λίγο χρόνο για να ενσωματωθούμε. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα ή την άλλη βδομάδα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε μόνο στις νίκες, συνεχώς με νίκες. Έχει έρθει αρχικά για 6 μήνες. Τι θα πρέπει να γίνει για να μείνει πολύ περισσότερο καιρό στον ΠΑΟΚ? Καταρχήν, είναι σημαντικό να αισθάνομαι όπως αισθάνομαι τώρα. Αν γίνει αυτό, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συνεχίσω και μετά το καλοκαίρι. Μπορεί να ήρθα για 6 μήνες αρχικά, αλλά έχουμε μια πολύ σημαντική όψιον για να συνεχίσουμε την καριέρα μας, η οποία δεν είναι μόνο για να πιστεύουν οι φίλαθλοι ότι υπάρχουν πιθανότητες. Επειδή ξέρει καλύτερα τον εαυτό του από όλους μας, ποιο το ταβάνι, τι μπορούν να δουν ακόμα οι φίλαθλοι από αυτόν, τι έχει να προσφέρει ακόμα? Είμαι μόλις λίγο καιρό εδώ πέρα, έχω κάνει στην ουσία 6-7 πραγματικές προπονήσεις με την ομάδα. Πιστεύω ότι σε μία περίπου εβδομάδα, δύο εβδομάδες το αργότερο, θα μπορέσω να είμαι στην κατάσταση που ξέρω ότι είμαι και να φέρουμε την ομάδα, όχι μόνο εγώ φυσικά, αλλά με όλους τους συμπαίκτες μου, να φέρουμε την ομάδα ένα επίπεδο παραπάνω. Ο ρόλος του είναι αυτός που έχει και στη Ρουμπίν, ίσως είναι λίγο πιο επιθετικός στον ΠΑΟΚ. Και αν του αρέσει αυτός ο ρόλος, μπορεί να παίξει και λίγο πιο πίσω. Καταρχήν, το πιο σημαντικό για μένα είναι να παίζω. Κατά δεύτερον, όντως, εδώ έχω λίγο πιο επιθετικό ρόλο, αλλά δεν είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Όμως, η ερώτηση δεν είναι αυτή το που μου αρέσει να παίζω, αλλά αν μπορώ να βοηθήσω την ομάδα ή όχι. Θέλω να δώσω και εντυπώσεις για το ελληνικό πρωτάθλημα, το επίπεδό του για το διαιτητή, γιατί τελευταία συζητήθηκε πολύ λόγω των δηλώσεων του coach για τη διαιτησία γενικότερα. Για τους διαιτητές, καταρχήν δεν θέλω να μιλήσω γιατί πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν κάνει καλό. Από εκεί και πέρα το ελληνικό ποδόσφαιρο στους τρεις αγώνες που έχω δει είναι καλύτερο από αυτό που πίστευα αρχικά ότι είναι. Από εκεί και πέρα για την ομάδα, για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη, αισθάνομαι καταπληκτικά και μπορώ να πω τα καλύτερα μόνο γι' αυτό.